Και ενώ η χώρα μας είναι χτυπημένη από την κακοκαιρία, πολλά νοσοκομεία όπως το Μαιευτήριο Έλενα και κέντρα υγείας είναι σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ χωρίς θέρμανση. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Παπακοστοπούλου. Δεν θέλει κανείς να κρυώνει, φαντάζομαι. Ούτε το μωρό, ούτε η μητέρα. Ο τηλέμαχος έρχεται και θα βρει τις ετοιμόγενες να τουρτουρίζουν στην αίθουσα το κετού. Αυτό καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στο Μαιευτήριο Έλενα που παίρνουν θερμάστρες από τα σπίτια τους και κουβέρτες από άλλα τμήματα για να ζεστάνουν μητέρες και βρέφη. Ξέρουν οι υπεύθυνοι ότι έρχεται ψύχος και δεν κάνουν μια συντήρηση ή μια αλλαγή στα σώματα. Αμαρτία για τα μικρά παιδάκια. Δεν είναι ωραίο. Σπασμένα παράθυρα που έχουν καλυφθεί πρόχειρα, κλιματιστικά χαλασμένα και δωμάτια σε αχρηστία. Οι φωτογραφίες της ΠΟΕΔΗΝ είναι αποκαρδιωτικές. Οι εργαζόμενοι στο Μαιευτήριο Έλενα καταγγέλουν πως στην παλιά πτέρυγα του νοσοκομείου τουλάχιστον 40 δωμάτια παραμένουν κλειστά ακριβώς επειδή δεν δουλεύει η θέρμανση. Είναι σπασμένα τα τζάμια και έχουμε κλείσει το δωμάτιο. Δεν βάζουμε μέσα ασθενείς για να μην κρυώνουν. Είναι αλλού έχει, αλλού δεν έχει. Η νοσοκομείο του 1932. Η διοίκηση του νοσοκομείου πάντως χαρακτηρίζει αναλυθείς τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ. Ανάμεσα στα νοσοκομεία που έχουν προβλήματα θέρμανσης, σύμφωνα με τη λίστα της ΠΟΕΔΗΝ, είναι το νοσοκομείο Άρτας, όπου σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, το καλοριφέρ λειτουργεί 10 ώρες τη μέρα, ενώ ζεστό νερό υπάρχει μόνο 7 ώρες τη μέρα. Το νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου το καλοριφέρ δουλεύει 1 ώρα το πρωί, 1 το μεσημέρι και 1 ώρα τη νύχτα. Στο κέντρο υγείας Κλειτορίας, ο γιατρός έβαλε με δικά του χρήματα 2 τόνους πετρέλαιο. Τώρα του χρωστάνε τα λεφτά από την υγειονομική περιφέρεια και τον απειλούν ότι δεν θα του τα δώσουν κιόλας. Στο κέντρο υγείας Νευροκοπίου το καλοριφέρ δουλεύει μόλις 3 ώρες τη μέρα σε μια περιοχή με θερμοκρασίες που φτάνουν και τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου.